Κάλεσμα στους βολιώτες να αγοράσουν τα εισιτήρια του φιλανθρωπικού τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργανώνει η ΠΑΕ Βόλιος. Από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου απίφθινε σήμερα ο Δήμαρχος Αχιλλέας Βέος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, όπου ήταν παρόντες η Πρόεδρος της Φλόγας Μαγνησίας και ο Πρόεδρος του Ορφανοτροφείου. Θεωρώ υποχρέωση όλων σας να διαφημίσετε, να προβάλλετε αυτό το τουρνουά που για την ομάδα δεν είναι τίποτα, αλλά για τα ιδρύματα που είναι ιδρύματα αγάπης, στοργής και προσφοράς είναι πολύ σημαντικό. Ως εκ τούτου θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας, μα όλοι μας, ένα εισιτήριο που αποφασίσανε τα δύο ιδρύματα να έχει αξία 5 ευρώ δεν είναι τίποτα. Να συμβάλλουμε ώστε να δώσουμε μία ανάσα και είναι εισιτήριο αγάπης. Ως εκ τούτου, πότε θα τα εκδώσουν, πότε θα τα κυκλοφορήσουν και τι θα γίνει, θα ενημερώσουν οι ίδιοι. Εγώ να πω ότι ως Βόλος, ως ΠΑΕ Βόλος, θα αγοράσουμε 1.000 εισιτήρια. Και ως Δήμος Βόλου, άλλα 1.000 εισιτήρια. Περιμένω εσάς τώρα, περιμένω εσάς όλους να κάνετε το ανάλογο. Επιχειρήσεις, φίλαθλοι και δημοσιογράφοι. Στο φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό τουρνουά που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό θα λάβουν μέρος, εκτός της ομάδας του Βόλου, ο Όφη, ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης. Σημαντική οικονομική ανάσα για τη Φλόγα και το Ορφανοτροφείο θα αποτελέσει συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα, που δημιουργεί αυτή τη στιγμή ένα τουρνουά που καταλαβαίνει ότι τα ιδρύματα είναι σε πτωτική πορεία οικονομικά λόγω της κρίσης που περνάμε όλοι στην πατρίδα μας, είναι ό,τι το καλύτερο. Για μας και ένα απλό εισιτήριο που θα αγοράσει κάποιος και δεν θα έρθει στο γήπεδο για τους π.χ. λόγους που μπορεί να έχει, μας αρκεί. Είναι κάτι καλό γιατί θα αποκτήσουμε έσοδα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα. Σίγουρα το ότι έρχεται μια προσφορά βοήθειας μέσα από το συγκεκριμένο αθλητικό δρόμενο και προς εμάς, ελπίζω να καταφέρουμε όλοι μαζί σε αυτή την πόλη να το κάνουμε να είναι πραγματικά προσοδοφόρο, γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλει πραγματικά μέλη, φίλοι μας, η κοινωνία να προσφέρει λίγο-λίγο σε αυτό, να τρέξουμε κι εμείς πάρα πολύ. Μακάρι να μας στηρίξετε όλοι μαζί και θα κάνουμε τα δυνατά να μπορέσουμε να δυναμώσουμε το ταμείο της Φλόγας. Αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου για το φιλανθρωπικό τουρνά ποδοσφαίρου, ακολούθησε η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας του Βόλου, Γιέρμο Αμπασκάλ. Ο Ισπανός τεχνικός συστήθηκε στους φιλάθλους του Βόλου και απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Και mi mentalidad, sobre todo en lo que respecta al trabajo, es la misma que la suya. Η νοοτροπία μου που με εκφράζει σαν προπονητή είναι η ίδια όπως ήδη έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος της ομάδας. Y por eso estoy aquí. Και γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ. Es muy simple. Me convence el proyecto, me convence la ambición, me convence su mentalidad ganadora. Και είναι απλό, γιατί με έχει πείσει το σχέδιο, το πλάνο της ομάδας, η νοοτροπία, η φιλοδοξία που έχουμε ως ομάδα. Y sobre todo que lo que he visto desde el primer día, también gracias a Akis, ha sido un club familiar, un club personal y una familia que va a luchar cada minuto como si fuese el último. Y αυτό που έχω δει από την πρώτη στιγμή είναι ότι έχω δει, και ευχαριστώ και τον Άκη, έχω δει μια ομάδα που λειτουργεί ως οικογένεια με θέληση και με πολύ προσωπικότητα. Στην πόλη του Βόλου θα του δοθεί ευκαιρία να δείξει πραγματικά τις ικανότητές του. Εμείς ως διοίκηση και εγώ προσωπικά ο ίδιος θα του παρέχω όλα αυτά τα στοιχεία, αν θέλετε, και τις προϋποθέσεις για να πετύχει. Δεν σας κρύβω ότι οι στόχοι της ομάδος φέτος είναι ένα σκαλοπάτι καλύτερο από πέρσι. Ωστόσο ή άλλως η φιλοσοφία της ομάδος είναι, όπως λένε οι Αμερικάνοι, step by step, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι. Αυτό έχει δείξει τα τελευταία χρόνια η ομάδα. Θα συνεχίσει να
δουλεύει πάνω σε αυτό το μοτίβο επαγγελματικά. Είμαστε μια μικρή ομάδα, καινούργια ομάδα, αλλά από πλευράς οργάνωσης προσπαθούμε να αγγίζουμε μεγάλα ευρωπαϊκά πρότυπα μεγάλων ομάδων.